συμπίπτει με την εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατροσημών Αντωνίου του Μεγάλου. Προς τιμή του αναγνώσκεται Αποστολική Περικοπή από την προς Εβραίους Επιστολή, όπου υπογραμμίζεται πόσο σημαντικό είναι να υπακούμε τους πνευματικούς μας πατέρες. Γράφει ο Άγιος Απόστολος, «Πείθεστε της Ιουμένης ημών και υπήκετε, να υπακούτε στους πνευματικούς προϊσταμένους σας και να υποτάσσεστε τελείως σε αυτούς. Αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία των ψυχών σας, διότι θα δώσουν λόγο στον Χριστό για τις ψυχές σας. Να τους υπακούτε για να ενθαρρύνονται με την υπακοή σας, ώστε να επιτελούν το έργο τους αυτό με χαρά και όχι με δυσφορία. Το να στενάζουν εξαιτίας σας η πνευματική σας προαιστή δεν σας προσφέρει, διότι μπορεί να πάθετε μεγάλη ζημιά από την ανυπακοή σας. Ο λόγος αυτός του Αγίου Αποστόλου μας βοηθεί ώστε να μην βλέπουμε την υπακοή στο πνευματικό μας Πατέρα ως πίεση ή καταναγκασμό, αλλά ως το αληθινό μας συμφέρον. Η υπακοή δεν είναι δουλική υποταγή σε κάποιον τύρανο, αλλά ελεύθερη παράδοση του εαυτού μας στο φιλάνθρωπο Κύριο και το θέλημά Του, στο οποίο Εκείνος μας κατευθύνει μέσω του πνευματικού μας. Όταν λοιπόν κάνω υπακοή στο πνευματικό μου, σημαίνει ότι εμπιστεύομαι τον άνθρωπο που επέλεξα ελεύθερα και υπεύθυνα για να με καθοδηγεί στην οδό της σωτηρίας. Αλήθεια, έχουμε αναλογιστεί τι μεγάλη ευλογία είναι να έχουμε πνευματικούς πατέρες οι οποίοι με συνέστηση ευθύνης μας καθοδηγούν στην ορθόδοξη πίστη και ζωή και εργάζονται αόκνος για τη σωτηρία των ψυχών μας. Είναι αυτοί που χαίρονται με την πρόοδό μας, αλλά και ανησυχούν με την αμέλεια και την υποβάθμιση της πνευματικής μας ζωής. Είναι αυτοί που σηκώνουν το φορτίο των προβλημάτων που μας ταλανίζουν και μας συμπονούν στις θλίψεις και τις δοκιμασίες μας. Άνθρωποι πλημμυρισμένοι από τη χάρη του Θεού, που μεταγγίζουν αυτή τη χάρη σε καθένα που τους πλησιάζει και ζητά στήριγμα και ενίσχυση. Τέλειος άνθρωπος ήταν και ο Μέγας Αντώνιος, γι' αυτό και ο κόσμος έτρεχε να το συναντήσει και ας ήταν στην έρημο και να ζητήσει συμβουλές και καθοδήγηση. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που θέλησαν να τον ακολουθήσουν στη μοναχική του πολιτεία. Γι' αυτό και στο απολυτίκιό του χαρακτηρίζεται οικιστής της ερήμου, ο οποίος στήριξε με τις προσευχές του όλη την οικουμένη. Και εμείς σήμερα μελετούμε τον ασκητικό βίο και τα σοφά αποφθέγματα του Αγίου Αντωνίου για να ευθυγραμμίζουμε και τη δική μας ζωή στο θέλημα του Θεού, όπως και εκείνος το τηρούσε με ακρίβεια. Αυτή την ακρίβεια προβάλλει ο Άγιος Απόστολος στη συνέχεια της Αποστολικής Περικοπής. Να προσεύχεστε για μας, λέγει, να έχουμε το θάρρος να ζητήσουμε τις προσευχές σας, διότι είμαστε βέβαιοι ότι η συνείδησή μας δεν μας τύπτει σε τίποτε, αλλά μας δίνει αγαθή συμμαρτυρία, εν πάση καλώς θέλοντες αναστρέφεστε, αφού πάντοτε και σε όλα θέλουμε να συμπεριφερόμαστε καλά. Σας παρακαλώ λοιπόν να το κάνετε αυτό περισσότερο για μένα, για να μπορέσω να έλθω ξανά κοντά σας το συντομότερο. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε εκ νεκρών τον μεγάλο κυμαίνα των πνευματικών προβάτων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό δηλαδή, προκειμένου να εισέλθει στον ουρανό και να προσφέρει εκεί ως εξειδαστήρια θυσία το αίμα του, με το οποίο επικυρώθηκε αιώνια διαθήκη, εύχομαι να σας τελειοποιήσει σε κάθε αγαθό έργο, ώστε να κάνετε το θέλημά του. Καταρτήσε ημάς εν πάντι έργο αγαθό, πιστοποιήσε το θέλημα αυτού. Αυτός να ενεργήσει στο εσωτερικό σας ό,τι είναι ευάρεστο σε αυτόν διαμέσου της μεσητείας του Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα τους απέραντους αιώνες. Για τον πνευματικό μας καταρτισμό και τη σωτηρία μας χρειάζεται προσωπικός αγώνας από τον καθένα μας. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Είναι απαραίτητη και η Θεία Χάρις για να επιτελέσει αυτό το σπουδαίο έργο.
εφόσον θέσουμε τον εαυτό μας στην υπακοή του Χριστού, εκείνος θα αναλάβει να μας δώσει χάρη και δύναμη, πιστοποιήσε το θέλημα αυτού. Δεν είναι εύκολο το έργο της σωτηρίας. Έρχεται σε αντίθεση με το ίδιο θέλημα του εμπαθούς εαυτού μας, αλλά και με την νοοτροπία του κόσμου, που κηρύττει την ασίδωτη ελευθερία. Και βέβαια υπάρχει ο πόλεμος που κηρύττει ο εχθρός της σωτηρίας μας, διάβολος. Ωστόσο, ο παντοδύναμος Κύριος, ο Θεός της ειρήνης, είναι μαζί μας. Αυτός χαρίτωσε το Μέγα Αντώνιο και τον αξίωσε να επιτύχει θαυμαστές νίκες στο πόλεμο κατά του διαβόλου. Αυτός ενισχύει τον κάθε πιστό χριστιανό και τον οδηγεί στο δρόμο προς την πνευματική πρόοδο και τελειότητα.